Μίτσα άστοχη. Παναγιώτης Γιαννάκης για τον Άρη, ο Μισούνοφ στον εφημιασμό. Μπάλα για τους παίκτες Παναθηναϊκού. Ο Άντερσον, ο Γάσπαρης για τρεις πόντους. Και ο Βράνκοβιτς που δεν απομακρύνεται από το καλάθι, δεν παρασύρεται από τον Μισούνοφ, μάζεψε το rebound. Ο Γκάλης πέρασε για τον Βράνκοβιτς. Το καλάθι από τον Βράνκοβιτς, ο Παναθηναϊκός είναι μπροστά στο σκορ 6-5. Ο Τάρπλεϊ. Ο Βράνκοβιτς σταματά εντυπωσιακά. Ο Τάρπλεϊ όμως συνεχίζει και φάουλ του Βράνκοβιτς. Ο Παναθηναϊκός που θα κάνει την επίθεση. Ο Βράνκοβιτς, ο Τάρπλεϊ έκανε φάουλ. Ο Κάσπαρης στο Γιαννάκη. Γιαννάκης εκεί βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση και πράγματι ο Βράνκοβιτς δεν τον άφησε. Ο Τάρπλεϊ στο σούτ εύστοχο. Γιαννάκης πέρασε για τον Άντερσον. Rebound από τον Βράνκοβιτς που όμως έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Οι διαιτητές δεν είδαν αυτή την φάση. Προσπάθεια του σοκ. Ο Άντερσον που έκοψε τον αντίπαλό του. Ο Γιαννάκης προσπαθεί να φύγει στον εφηβιασμό. Εκείνο ο Βράνκοβιτς. Σταμάτησε ο Βράνκοβιτς. Ο Τάρπλεϊ δεν μπόρεσε. Ο Μισούνοφ αυτή δύσκολη προσπάθεια. Rebound από τον Γιαννάκη. Ο Άντερσον. Ο Βράνκοβιτς που είναι ένα πραγματικό φόβητρο για τους αντιπάλους. Ο Γκάλης που έχει κερδίσει 8 πρωταθλήματα με τον Άρη. Ο Γιαννάκης αστόχησε, ο Βράνκοβιτς που μάζεψε το rebound αλλά πέταξε πολύ δυνατά την μπάλα. Οι παίκτες του Άρη κέρδισαν το τζάμπολ αλλά τώρα αστόχησε ο Βουρτζούμης και είναι ο Παναθηναϊκός στην επίθεση, ο Βράνκοβιτς που ανταποδίδει το κάρφωμα που δέχτηκε πριν από λίγο στο πρόσωπο θα λέγαμε από τον Πετσάρσκι. Το είναι αποτέλεσμα της πολύ καλής άμυνας του JJ Anderson. Πετσάρισκι αστόχησε, πήραν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο Γιαννάκης τον Πετσάρισκι. Ο Βράνκοβιτς σταμάτησε αυτή τη φορά τον αντίπαλό του. Και πώς να μην τον νιώθει από τη στιγμή που εδώ μέσα πραγματικά ο Νίκος Γκάλης έχει κάνει πράγματα και θαύματα. Ο Γιαννάκης στον Τάρπλη. Αλλάζουν την μπάλα οι δύο παίκτες και ο Γιαννάκης που αστοχεί. Ο σοκ για τον Κόμαζες που έχει μείνει στους τρεις πόντους. Ένα τρίποντο σε αυτό το διάστημα. Ο Οικονόμ. Πέρασε ο Κόμαζες για τον Βράνκοβιτς και αυτός άφησε την μπάλα στο καλάθι. Μεγάλο παιχνίδι. Ο Σούμποτης πέρασε στην πεντάδα για αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα. Ο Σούμποτης για τον Τάρπλεϊ. Δύο δευτερόλεπτα. Ο Αμερικανός πάει προς το καλάθι. Το πρώτο ημίχρονο θα τελειώσει η μπάλα. Ο Άρης που θα επιδιώξει, όπως μπορούμε να υποθέσουμε, ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Βράνκοβιτς με αντίπαλο τον Τάρπλεϊ. Ο Βράνκοβιτς ευστοχή. Και φτάνει τους 9 πόντους. Πάντως όταν ο Παναθηναϊκός επιδίδεται, ο Γιαννάκης έχει απέναντί του τον Γκάλι από την αρχή του δευτέρου ημιχρόνου. Εδώ ο Γιαννάκης. Ο Γάσπαρης ήθελε να δώσει τον Άντερσον, έγινε το λάθος. Να ο Γιαννάκης με τον Γεωργικόπουλο. Ο Πετσάρσκι, αυτή τη φορά εντυπωσιακό κόψιμο από τον Βράνκοβιτς. Με την είσοδο του στο παιχνίδι πήρε ένα ακόμη rebound. Ο Γιαννάκης σε δύσκολη προσπάθεια τον σταμάτησε ο Βράνκοβιτς. Σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο, ο Σάτο Άρης είναι τώρα που διατηρεί μια μικρή διαφορά στο σκορ, ένα μικρό προβάδισμα. Στο πρώτο ήταν ο Παναθηναϊκός. Η διαφορά στον ένα πόντο και πάλι από το καλάθι του Στόγιαν Βράνκοβιτς. Ενώ ο Παυλίσεβιτς ετοιμάζεται να επαναφέρει και το Μυριούνι. Ο σοκ στο Βράνκοβιτς. Βράνκοβιτς σε μια έξοχη κίνηση. Εδώ ο Βράνκοβιτς που τώρα σήμερα έχει και επιθετική προσφορά. Άλλο ένα άστοχο σου τριών πόντων. Ο Γιαννάκης στον Πετσάρσκι. Θέλει να καρφώσει αυτό σε εντυπωσιακή φάση. Το μπλοκ, το κόψιμο από τον Βράνκοβιτς. Ο Γιαννάκης στον Τάρπλεϊ. Ο Βράνκοβιτς μάζεψε θεαματικά το rebound. Ο Γιαννάκης, 39 δευτερόλεπτα τώρα για το τέλος του αγώνα. Ο Γιαννάκης που βλέπει μόνο το καλάθι.
Η προσπάθεια του Γιαννάκηδη. Ο Βράνκοβιτς που έδιωξε και μάζεψε ο Γκάλης. Από τον Βράνκοβιτς, ο οποίος φαίνεται εκνευρισμένος. Πέμπτο και για τον Βράνκοβιτς που θα φύγει από το παιχνίδι. Με έναν εκπληκτικό απολογισμό. 13 πόντι, 14 rebound, 10 κοψίματα για τον Στόγια Βράνκοβιτς.